Αυτά λοιπόν από την Μέρη Κατράτζου και όπως μας βλέπετε είμαστε μαζί με την Λίδια την Κοκορέτσα που θα μας φτιάξει. Λίδια, τι κάνεις, καλά είσαι? Γεια σας, Μαρινά μου. Γεια σας. Δεν έχουμε και πολύ καιρό να τα πούμε, καμιά δεκαπενταριά μέρες. Είχε έρθει η Στεφανία της προάλλης εδώ και μας έδειξε τον ντεκουπάζ και πώς μπορούμε να το φτιάξουμε, να φτιάξουμε χρηστικά πράγματα, αλλά και σήμερα έχουμε χρηστικά πράγματα και θα φτιάξουμε φελτ. Και τι είναι το φελτ? Το φέλτ λοιπόν είναι ένα, το ακατέργαστο μαλλί, θα μου το πει. Ναι. Να το, σου δίνω αυτό. Το μπορντό, μου αρέσει. Παίρνουμε ένα ακατέργαστο μαλλί και μπορούμε να διακοσμήσουμε την μπλούζα μας. Πώς μπορούμε να κάνουμε δηλαδή όλα αυτά τα καταπληκτικά σχέδια, έτσι, μπορούμε να φτιάξουμε οτιδήποτε και να το κολλήσουμε απάνω ή το ράβουμε αυτό? Το κολλάμε. Με και την φεύγει... βελόνα. Όχι. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές τεχνικές το μαλλί. Ναι. Το οποίο το ζητάμε ακατέργαστο μαλλί από... Φέλτ λέγεται τεχνική, γιατί είναι από την τζόχα δηλαδή, ναι. Το λέγαμε. Α, εμείς. Μπράβο, τζόχα. Έτσι, αυτό είναι ολόμαλο τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες. Με αυτό σήμερα, πάρα πολύ απλά, εγώ θα δείξω πώς μπορεί να διακοσμήσεις την μπλούζα σου, ναι. Έτσι. Και να κάνεις ό,τι θέλεις, να κάνεις θέλεις. Μαξιλαράκια, εδώ πέρα διάφορα λουλουδάκια που έχουμε εδώ κάνει. Έτσι, τα λουλουδάκια μας ενδιαφέρουν ούτως ή άλλως. Ναι, τώρα, για μπάλες που είναι και πολύ της μόδας στην Αμερική, στον Καναδά, στο εξωτερικό δηλαδή. Εξωτερικό, ναι. Αυτό είναι ένα αυγό γιατί δεν βρήκα την μπαλίτσα μου. Μπορεί να πάρουμε λοιπόν ένα θελιζόλ και να κάνουμε πάλι με το μαλλί αυτό το κατέργαστο, να κάνουμε... Μπάλες για το χριστουγεννιάτικο δέντρο εννοείς. Για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Α. Σαν για διακοσμητικές σε ένα μπολ. Ναι, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Mm. Τώρα μπορούμε ας πούμε, να κάνουμε διακοσμητικές σε ένα μπολ με φέλτ και τα λοιπά, αλλά μπορούμε και τις στρογγυλές που θα μας δείξεις και αργότερα. Χριστούγεννα σε δύο μήνες έχουμε. Εννοείται, ναι. Και θα δείξουμε λοιπόν πώς θα κάνουμε και θα διακοσμήσουμε και τις μπάλες μας, εκτός από την τεχνική της ντεκουπάτ, εκτός από την του να κάνουμε... Με πουλιές και χίλια δυο, κάνουμε και με μαλλί ακατέργαστο. Και αυτό. Έχω δει και κοσμήματα που φτιάχνουν με φέλτ. Και κοσμήματα. Λοιπόν, αυτό εδώ το έχω φέρει, που είναι έτοιμο. Και εδώ πάνω θα μπορεί να κάνουμε μια μαργαρίτα για να την κολλήσουμε πάνω σε ένα δαχτυλίδι. Αυτό, Λιδιάκι μου, είναι έτοιμο φέλτ. Ναι, υπάρχει δηλαδή, έτοιμο. Υπάρχει και έτοιμο φέλτ. Μπορούμε να φτιάξουμε και μόνες μας. Ναι. Γιατί μπορεί να βάλουμε το. Υπάρχει ένα ψάθινο που μπορεί να απλώσουμε το μαλλί επάνω και με νερό και σαπούνι, όπως θα κάνω εγώ τώρα τα μπαλάκια, mm-hmm. που μπορούμε να φτιάξουμε τα πομπόν. Φτιάξουμε... Και όλα αυτά να πούμε ότι τα έχεις στο μαγαζί σου, έτσι. Όλα αυτά Περικλέος 56, στον πρώτο όροφο, στο Λαφέ. Στο Λαφέ. Όπου θα βρίσκεται το Λαφέ και 1, 2, 3 του μηνός Νοεμβρίου θα βρίσκεται στη χειροτέχνικα. Στο θα το πούμε και αυτό, βέβαια, θα το ξαναλέμε για να το πούμε ότι είναι και δωρεάν η είσοδος για να πάτε να μάθετε δωρεάν ό,τι θέλετε. Θα είναι και άλλοι βέβαια, αλλά και η Λίδια εδώ θα μας δείχνει, θα δείχνει δηλαδή και τεχνικές σεμινάρια δωρεάν για πώς μπορείτε να φτιάχνετε όλα αυτά που μας έχει δείξει κατά καιρούς εδώ. Έτσι. Τα είπα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να από ξεκινήσουμε. Μια μπλούζα. Και μπορώ να πω ότι αυτά που έδειχνες πριν και τις ζακέτες, τις μάλινες, τα παλτά που έχουμε, που τα έχουμε βαρεθεί, μπορούμε να τα διακοσμήσουμε με μανσέτες, ωραία. Με διακάδες. Ναι, αυτό ναι. Που θα κάνω εγώ τώρα εδώ, σε αυτή την μπλούζα, έτσι, μπορεί να το κάνεις σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Για να συμπληρώσω εγώ με τα σφουγγαράκια σου που έλεγες πριν, τα της κουζίνας. Ναι, ναι. Παίρνεις ένα σφουγγαράκι λοιπόν της κουζίνας, εκτός από όλα αυτά που είπες, το βάζεις κάτω από την επιφάνεια που θες να διακοσμήσεις, αυτό το μπλουζάκι παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα πάρω λίγο... Ακατέργαστο μαλλί τώρα πια, όχι φέλτ, ναι, αυτό δεν το θέλουμε, κάτι το κάνω. Και θα αρχίσουμε με την ειδική βελόνα. Αυτή η βελόνα είναι σαν να είναι από αχινό, βλέπεις. Έχει όλα αγκίδες. Α, δεν το είχα δει, όχι. Ναι. Α, μάλιστα. Δηλαδή η βελόνα κάνει όλη τη δουλειά. Μάλιστα. Mm-hmm. Είναι ειδική βελόνα για φέλτ. Έτσι. Λοιπόν, και το προσαρμόζεις με τη βελόνα, κοίταξε. Είναι πάρα πολύ απλό. Το περνάς δηλαδή, και, να σε ρωτήσω, αυτό είναι ένα μάλινο. Mm-hmm. Μόνο σε μαλλί μπαίνει ή σε οποιοδήποτε ύφασμα για να μην τρυπήσει? Νομίζω ότι μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε το δοκιμάζουμε. Λοιπόν. Αλλά σε μάλλον δεν έχει να χάσει τίποτα. Έτσι. Τώρα, αν ήθελα, είχα ζωγραφίσει εδώ πάνω μία μαργαρίτα, όπως είναι εδώ πέρα ζωγραφισμένες. Ζωγραφίζεις μία μαργαρίτα. Α, μπράβο. Και πάνω εκεί. Την, κοίταξε, πηγαίνοντάς την, τη βελόνα μας, την πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Α. Τώρα, αν θέλω να το κάνω πιο παχύ, βάζω από πάνω κι άλλο. Δώσε μου τώρα άλλο χρωματάκι να βάλω. Να βάλουμε τι θες. Να φαίνεται δηλαδή. Κίτρινο. Δώσε μου κίτρινο. Θες πορτοκαλί, τι θες. Σιγά σιγά, δεν τα πάρουμε όλα.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Κοίτα, αν θέλω λίγο να βάλω και εδώ πάνω, βλέπεις, θέλεις να δοκιμάσεις. Να δοκιμάσω εγώ. Λοιπόν. Πρόσεχε τη βελόνα τα χέρια σου. Ναι, ναι. Είναι σαν βουντού δηλαδή και έχεις... Το παίρνει δηλαδή το μαλλί όλο βλέπεις, μέσα. Ναι, και δηλαδή ανάλογα πώς το σπρώχνεις, το δίνεις την... Αυτή την... καλό που είναι. Τελειώ. Και εύκολο. Αυτό μου αρέσει και εμένα. Θα το πάρω και εγώ να το κάνω, να διακοσμήσω. Και εδώ κάνουμε μαργαριτούλα. Λοιπόν, κάνε εσύ τη μαργαριτούλα, θέλει να κάνω. Θέλεις να το δείξουμε και λίγο πιο κοντά αυτό. Ε? Να, ξέρεις τι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Εκεί. Μπράβο, έτσι είναι καλύτερο. Να, φτιάξαμε το κεντρικό και το ένα φιλαράκι της μαργαρίτας. Θα το κάνουμε κίτρινο. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, να πάρω λίγο τέτοιο. Πόσο παίρνεις, τόσο. Λίγο. Ναι, όσο θέλεις. Και αυτό προσαρμόζεις με τη βελόνα σου. Και τώρα μπορούμε να φτιάξουμε και τα πομπόν, να κάνουμε στρογγυλά και είτε να τα κάνουμε σκουλαρίκια ή να τα βάλουμε πάνω στις μπλούζες. Μα έχω δει δαχτυλίδια mm-hmm. με φέλτ. Ναι. Αχ, τι καλό που είναι. Τέλειο. Αυτό δεν φεύγει με το πλύσιμο, έτσι. Α, δεν θα το κάνουμε σκέτο. Μετά έχω φέρει εδώ φλιαρό νεράκι και σαπούνι. Οπότε με το νερό και το σαπούνι το προσαρμόζεις και είναι και στέκεται πια και μπορείς και το πλένεις. Δεν μένει έτσι σκέτο. Κοίτα τι καλό. Άχω. Και είναι πάρα πολύ και ξεκούραστο μπορώ να πω. Ε? Πώς σου φαίνεται. Ευκολότατο. Ευκολότατο. Δεν το έχεις ξαναπιάσει τα χέρια σου. Όχι. Είδες τι ωραίο. Και αυτό, ναι, δηλαδή εγώ περίμενα ότι θα είναι πιο δύσκολο. Πολύ δύσκολο νομίζεις. Εν τω μεταξύ τα λουλούδια που μπορείς να φτιάξεις, να κάνεις καρφίτσες, να κάνεις κουλαρίκια, ναι, να κάνεις δαχτυλίδια. Ναι. Λοιπόν, είναι μια τεχνική, παιδιά, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Δεν είναι τέλεια. Α, καλά, εγώ βρήκα την τεχνική μου. Έτσι. Σαν να κάνεις βουντού. Παιδιά, όποιον θέλετε δηλαδή. Εκεί να τον τρυπάτε με τη βελόνα, ε. Τέλειο. Τι λες τώρα. Λοιπόν, κάνεις αυτό. Κάνω λοιπόν τη μαργαρίτα μου. Τη μαργαρίτα σου, όταν έχεις τελειώσει, βρέχεις τα χέρια σου με νερό και σαπούνι που έχω φτιάξει, έχω βάλει εδώ σε μια κανάτα. Έφερες κανένα χαρτί να σκουπιστούμε. Είδες και δεν το έχω φέρει. Βλέπω κι όμως ότι έχει εδώ πέρα. Έχουμε. Εμείς όλα τα έχουμε εδώ. Έτσι. Η ζούγκλα όλα τα έχει. Όλα τα γριαθυρία και χαρτί κουζίνας έχουμε. Λοιπόν, ξέρεις εγώ τι θα κάνω όμως τώρα. Θα αρχίσω να σας δείχνω πώς γίνονται τα μπαλάκια. Για δείξε μας. Λοιπόν, εγώ έφτιαξα μία καταπληκτική μαργαρίτα. Παιδιά. Την κάνεις τέλεια και θα την κάνεις. Δεν την έχω κάνει καλή. Τέλεια την έχεις κάνει. Να προσθέσεις κι άλλο φιλαράκι, λέω. Όχι, πού να την προσθέσω. Όχι. Είναι μισή. Είναι μισή, αγάπη μου. Αγάπη μου, έχω γούστο εγώ. Τέλεια. Ναι, να το. Όλα αυτά τα τέτοια που ξέχουν. Εντάξει, ναι, να. Τέλεια. Λοιπόν, παίρνω λίγο μαλλί, έτσι. Βουτάω το χέρι μου στο νερό. Προσοχή το νερό. Δεν το προσέχω. Γράφω τα χέρια. Τι σου κάνει ο ζωγράφος εδώ. Α, καλά. Λοιπόν, εδώ την αφήνω. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν το μαλλί. Το μαλλί. Το βρέχεις με νερό και σαπούνι χλιαρό. Ναι. Και το κάνω ένα μπαλάκι. Και συνεχίζω. Και το ξαναβρέχεις. Και το ξαναβρέχω. Να έχω τα χέρια μου βρεμένα. Θα το πάρω ναι. Κοντά. Φέρ το πιο κοντά, έτσι. Έτσι θα κάνουμε και σε αυτό. Για να μπορούμε μετά... Κοίτα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το... Ένα στρογγυλό μπαλάκι γίνεται σιγά σιγά και αναλόγως πόσο μεγάλο το θέλουμε, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό μπορεί να γίνει ένα τέλειο σκουλαρίκι και θα σας τα κάνω την άλλη φορά. Μπράβο. Μ' αρέσει και αυτό το σκουλαρίκι, πολύ καλό. Ναι. Πολύ ωραία. Έχει και ένα τέρι, το οποίο όμως δεν είναι ίδιο, κάπως έτσι όμως, με τα ίδια χρώματα το φτιάξει. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν θέλουμε να είναι ίδιο, θέλουμε να είναι διαφορετικό. Ναι. Λοιπόν, συμπληρώνουμε. Καλή μαργαρίτα. Κάνε κι άλλη μία, μα θέλεις. Δεν ξέρω παραμύλα. Τι να κάνω. Κοίταξε, κάτσε, θα σταματήσω ένα λεπτό. Ένα χαρτάκι. Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίτα, το χαρτάκι είναι δίπλα σου. Το κάνεις ως εξής. Το βγάζεις έτσι. Κάνεις εδώ, κοίτα. Ναι. Βγήκε. Ναι. Και το προχωράς εκεί που θέλεις. Να κάνε μια ολόκληρη μαργαρίτα. Ναι, να κάνω πάλι ολόκληρη μαργαρίτα. Κάτσε να δω πώς. Σκέψου εδώ πέρα, θα κάνεις τη μέση και μετά βάλει τα φυλλαράκια γύρω-γύρω. Πού το πήγα, το πω. Α, εδώ είναι. Λοιπόν. Να κάνουμε μια εδώ λοιπόν. Έτσι. Αυτό, από αυτό. Καλό. Και αλλάζει τελείως η μπλούζα μας. Καλέ, είναι εκπληκτικό σου λέω.
Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ. Μήπως σε βάλα πολύ. Πάρα πολύ βάζει, λίγο. Ανάλογα με τι θέλει να φτιάξει. Ναι, λέω, όχι για τη μέση τη Μαργαρίτα. Καλό, αυτό. Έλα, πες μου, είναι λιγότερο. Όχι, το είδες πώς γίνεται. Σιγά-σιγά να δούμε τώρα πώς. Είναι τόσο πολύ απλό που δεν χρειάζεται να σου δώσω εγώ άλλες οδηγίες. Όχι, έλεγα μήπως είναι πολύ σαν αυτό για να μας βγει. Κοίτα να δεις τι καταπληκτικό γίνεται, παιδιά, να το κάνετε. Είναι και αγχολητικό. Α, μπράβο. Εγώ όμως αυτή την απορία, Ελληνιδιάκη μου, ότι γίνεται μόνο σε τέτοια υφάσματα, γιατί φοβάμαι μην τρυπάνε τα άλλα υφάσματα με τη βελόνα. Ενώ ας πούμε αυτό το μάλινο δεν τρυπάει. Όχι, αυτό. Το υφασμάτινο επίσης που το είχα κάνει σε μια φίλη μου. Δεν τρυπάει. Όχι, πήρα το παλτό. Είχε ένα παλτό το οποίο δεν ήταν και τόσο πολύ κόμψο και κάπως ήταν. Ναι, αλλά το παλτό ήταν ύφασμα. Υφασμάτινο. Λοιπόν, και μου λέει όχι μάλινο. Υφασμάτινο. Υφασμάτινο, μάλινο. Δεν ήταν δηλαδή μακό. Υφασμάτινο, ήταν παλτό. Ένα παλτό. Λοιπόν, και μου λέει πω που το έχω βαρεθεί. Μου φαίνεται ότι δεν θα γίνεται στα τέτοια. Πού? Στα μακό. Μα στα δεν πιο... έχει ενδιαφέρον να το κάνει σε μακό, σε καλοκαιρινό. Ναι, γιατί αυτό είναι μαλλί. Σε χειμωνιάτικο. Ναι. Σε ζακετούλες και αυτά που τις έχουμε και τις παίρνουμε με 10 ευρώ που λέει ο λόγος. Ακριβώς, μπορεί να κάνει πάρα πολύ. Πολύ είναι. Τέλειο. Όχι, μια χαρά το κάνει. Και μετά προσθέτει συνέχεια. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις πιο μεγάλο το φιλαράκι, προσθέτεις περισσότερο... Όλο το πράγμα αυτό το κάνει η βελόνα. Το πλέκει, ουσιαστικά. Μπράβο. Και μετά, όταν θα έχουμε τελειώσει, θα βάλουμε νερό και σαπούνι. Και θα τα ταπώσουμε καλά. Θα τα αφήσουμε να... Να μπορέσει να γίνει... Να σφίξει. Ναι. Να σφίξει. Ναι. Και με την ίδια τεχνική μπορούμε να ανοίξουμε, να κάνουμε εμείς φύλλο, δηλαδή θέλετε, να κάνουμε ένα κομμάτι ύφασμα. Το απλώνουμε σιγά-σιγά-σιγά με νερό και σαπούνι και γίνεται ένα κομμάτι ύφασμα. Από αυτό. Ολόμαλο. Και από αυτό. Δηλαδή πώς είναι εκείνο εκεί που έφερα εγώ έτοιμο. Ναι. Μπορεί να το κάνεις έτσι. Όχι, αυτή η τεχνική μου αρέσει. Αυτή θα το κάνω κι εγώ, γιατί έχω κάποιες μπλουζίτσες, ζακετάκια που τα έχω πάρει. Και είναι σκέτα. Και τα βαριέσαι και θέλει να τα δέσει με κάτι θέλω, άλλο. Θέλω, ναι. Μ' αρέσουν οι μαργαρίτες, είναι από τα αγαπημένα μου λουλούδια. Όπως και τα τετριαντάφυλλα, αλλά οι μαργαρίτες είναι το κάτι άλλο. Κοίτα. Και οι πεταλούδες. Αλλά μπορούμε να ζωγραφίσουμε απάνω και να φτιάξουμε πεταλούδες, δεν μπορούμε. Και βέβαια, κοίτα να δεις. Εγώ χωρίς να ζωγραφίσω, έφτιαξα το κοριτσάκι εδώ. Βλέπεις. Δηλαδή δείχνω πώς μπορεί να γίνει. Ναι, ναι. Και έκανα τα ματάκια του, το στόμα του, την μπλούζα του. Εδώ έχω κάνει, ας πούμε, διάφορα. Απλώς σαν δείγμα, δεν είναι την μπλούζα που πηγαίνω έξω αυτή. Ναι. Έτσι. Αλλά θα μπορούσε όμως και μια κοπελίτσα πιο μικρή, ένα κοριτσάκι, να τη φορέσει κι αυτή. Όχι, θέλω να σου πω, λίγο πιο, δηλαδή έτσι με πιο πολύ ηρμό, ας το πούμε. Ναι. Το έχεις για να το δείχνεις. Το έχω να το δείχνω, ας πούμε, πώς μπορεί να δουλέψει επάνω σε ένα μαλλί. Τα σεμινάρια σου τα συνεχίζεις εσύ. Τα συνεχίζω και έχω την Τετάρτη που θα μας έρθει. Δωρεάν σεμινάριο, έτσι. Δωρεάν σεμινάρια από τη Λίντια για όλες αυτές τις τεχνικές. 6 με 8, Περικλέος 56, στον πρώτο όροφο, στο Λαφέ. Το τηλέφωνο είναι 210-65-32-014. Και επίσης, οι τεχνικές όλες αυτές θα τις δείξω και στη χειροτέχνικα, στην Σωστά Διερήνης και Φιλίας, 1-2-3 του μηνός, Νοεμβρίου. Νοεμβρίου, ναι. Γιατί είμαστε αρχές Οκτώβρη τώρα. Έτσι. Και εκεί θα σας περιμένω να έρθετε και από κοντά να γνωριστούμε. Και στο μαγαζί φυσικά. Λοιπόν, κοίτα. Και να πάρουν, άμα θέλουν, και κάποια πραγματάκια να τα δουν από κοντά. Και βέβαια και θα υπάρχουν όλα τα υλικά εκεί προς πώληση. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο να δουν. Για να δουν, μπράβο, μα γι' αυτό λέω. Και όλα τα υλικά. Ναι. Έτσι. Επειδή έχω έρθει εγώ στη χειροτέχνικα που έκανες πέρσι, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε κι άλλο ένα και πιο μεγάλο. Γιατί την άλλη φορά θα σου περάσω σειρματάκι και θα στο φτιάξω κρεμαστό σκουλαρίκι. Μ' αρέσει. Μη σου πω να κάνω. Έχεις και τέτοια. Έχεις και υλικά για να κάνεις, ας πούμε, σκουλαρίκια και τέτοια. Βέβαια. Δεν τα έχεις αυτά, θα μου πεις. Εγώ τα ρωτάω γιατί δεν το. Όχι, και θα κάνουμε και τέτοια, θα κάνουμε και αγούρια. Έχουμε και αγούρια. Για να ξεφεύγουν τώρα, από τα συνηθισμένα, βέβαια. Καλά, εδώ πέρα τι σου έφτιαξα. Τέλεια. Μην μου πεις δεν σ' αρέσει. Αμέ. Να σου πω, είναι πάρα πολύ αγχολητικό. Τώρα θα γίνει μία σούπερ μπλούζα. Ναι, εδώ.
Κάτσε λίγο να το πιάσω αυτό. Δεν χρειάζεται. Έχει κάτι μερικά τέτοια, τα βάζεις μέσα. Αυτά να τα βάζεις όλα μέσα και για να μην. Αυτό είναι θέλει μόνο, να το πλέξεις καλά, να μην προεξέχουν τα. Ναι, σωστό. Οι τριχούλες. Ναι. Και θα γίνει η μπλούζα σορτή και θα κάνουμε και τα σκουλαρίκια τι θα έχει. I like it. Έτσι. Λίντια, όποτε έρχεσαι εδώ πέρα, μας σε περιμένω. Καταρχήν σε περιμένω, μου λένε πότε θα φέρεις τη Λίντια. Σας ξεσηκώνω. Ναι, ναι, ναι. Μα είναι ωραία. Έλα να μην μπλέξουμε αυτά μέσα. Τώρα, γι' αυτό δεν φέρνω και να έφερνα και το υγρό γυαλί, ξέρεις, να δείξω πώς τα όχι φτιάχνουμε. Ακόμα. Ναι. Περίμενε, στην άλλη εκπομπή. Όχι όλα σήμερα. Θα τα δείξουμε. Σήμερα και να έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Ναι. Κάτσε, έχω άλλα δύο τέτοια εγώ να κάνω. Αυτό πρέπει να γίνει έτσι όλη η μπλούζα. Όχι όλοι. Εδώ, ναι, ένα έτσι, μοτίφ. Ένα, έτσι. Λοιπόν, στο λέω, εγώ θα το φτιάξω και την άλλη φορά που θα έρθει. Καλά, πάρεις. Θα έρθω. Ναι, θα έρθω να πάρω κάποια τέτοια. Γιατί ναι, θέλω να τα φτιάξω. Έχω αυτές τις ζακετούλες που είναι οι μονόχρωμες και που τις ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ να το φοράω από πάνω έτσι. Γιατί δεν μου αρέσουν με τα pullover. Φορά μόνο ζακετάκι, ό,τι μπαίνει έτσι από πάνω. Δεν μπορώ. Το έχω ένα θέμα με τα μαλλιά. Δεν θέλω να μου χαλάνε τα μαλλιά. Οπότε ό,τι μπαίνει από πάνω δεν το θέλω. Και γι' αυτό λοιπόν δεν φοράω και πουλόβερ, αλλά φοράω ζακετούλες. Τέλεια. Και εδώ πέρα βρήκα και την τεχνική που μου αρέσει. Να διακοσμείς τις ζακετούλες. Ναι, θα κάνω. Και να γίνονται και μοναδικές. Έτσι. Να μην έχει κανένας άλλος, δεν θα έχει τέτοια ζακέτα. Όχι, και είναι και handmade, δημιουργημένη από μένα. Κάντο μόνος σου. Έχεις και την επιδεξιότητα, έχεις και τη δημιουργικότητα, έχεις και τη φαντασία, όλα μέσα. Έτσι. Όλα παίζουνε. Λοιπόν, με την ίδια λογική, όπως κάνεις εκεί στο σφουγγάρι, κάνουμε πάνω στο φελιζόλ, που έχω φτιάξει και σκυλάκια, έχω φελιζόλ σκυλάκια στο μαγαζί. Και τι τα κάνεις αυτά? Αρκουδάκια. Με την ίδια τεχνική, δηλαδή όπως κάνεις τώρα με τη βελόνα, αντί να το κάνεις, αντί να το ζωγραφίσεις το φελιζόλ, να κάνεις δεκουπάρ, βάζεις μαλλιά, αυτά το ακατέργαστο, το μαλλί. Και το κάνεις... Ναι, και το επενδύεις έτσι όπως έχω κάνει το αυγό. Ακριβώς, αντί να κάνεις επάνω στο σφουγγάρι και το ύφασμα, το κάνεις επάνω στο... Μπορείς να το βάλω πολλά πέταλα, όχι. Όχι, μια χαρά είναι. Τέλεια η μαργαρίτα. Και ξέρεις, μπορεί να την ξεχωρίσεις κιόλας σπρώχνοντας τη βελόνα σου. Κατάλαβε, έτσι. Ναι, αυτό. Ναι. Σπρώχνεις τη βελόνα και δίνεις το σχήμα που θέλεις. Σαν να ζωγραφίζεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Μόνο που ζωγραφίζεις με μαλλί. Απίστευτη τεχνική. Τέλεια. Απίστευτη και γρήγορη και ωραία. Και αν θέλεις. Μπορείς να κάνεις μόνο του, τώρα θα σου δείξω κιόλας, επάνω στο σφουγγάρι, να το βγάλεις και να έχει μείνει μόνο του το λουλούδι. Α, όπως έκανες αυτά εδώ ή όχι? Αυτό έχει γίνει πάνω σε φέλτ. Σε φέλτ και σε... Τσόχα, τι είναι αυτό? Ναι, σε... Υφασμά. Όχι, δεν είναι υφασμά. Είναι αυτό που βάζουμε μέσα και στα παπλώματα και... Αχα, ναι. Τον αμύατος, όχι αμύατος, το... Ναι, καλά. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό. Ναι. Μετά που θα φτιάξουμε, θα κάνουμε μόνο σκέτο, να βγάλουμε να κάνουμε ένα λοιπόν, λουλούδι. Να το δείξουμε λίγο. Λίγο, να δω αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που έβγαξα. Να τα. Είσαι απίθανη. Καλύτερη μαθήτρια. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι. Τέλειο. Να το βγάλω από εδώ. Ναι, σιγά-σιγά. Την πηγαίνεις κοντά, έτσι, και το βγάζεις. Θα τα δυο σχεδιά στη βελόνα κάτω, για να μπορεί να σου φύγει τελείως. Πήρα το κοντά, έτσι. Το έχω κάνει εγώ εδώ, το έχω ζουλήξει. Μια χαρούλα σε βρίσκω. Και να θέλει να βγει. Βγήκε. Για να δω πώς το έκανα, δηλαδή σε τι... Στυλ το έχω κάνει. Να το. Τέλεια είσαι. Και ωραία χρώματα έχουμε επιλέξει, είδες.
Λοιπόν, οπότε. Εσύ κάνει τα μπαλάκια σου ακόμα. Το έκανα τα μπαλάκι μου, λοιπόν. Έτοιμο. Θα κάνουμε άλλο ένα για να κάνουμε την άλλη φορά ένα σκουλαρίκι. Θα κάνουμε... Εδώ τι θα κάνουμε άλλο, θα κάνω. Και αν θέλει, μπορεί να κάνει και με άλλα λουλούδια, να κάνει, με άλλα χρώματα να κάνει και άλλα λουλούδια. Α. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν ένα λουλούδι εδώ για να το βγάλουμε, να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει μια καρφίτσα. Μπράβο. Ή να κάνουμε ένα, να βάλουμε μαλλί σκέτο και να βάλουμε ένα, μια μεγάλη μαργαρίτα και να φτιάξουμε το κολιέ μας. Μόνο με μαλλιά και με θέλη. Α, μπράβο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Για show me. Ναι, ναι. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά εδώ και ξεκινάμε. Ό,τι έκανες εκεί. Λίγο-λίγο θα το βάζουμε. Πάνω στο σφουγγαράκι σκέτο. Σκέτο, πάνω στο σφουγγαράκι. Μετά δεν ξεκολλάει ολόκληρο, ξεκολλάει φίλο-φίλο, ε. Όπως έκανες με το πουλό. Να σε ρωτήσω κάτι, μήπως θα ήταν πολύ τέτοιο να βάλουμε αυτή την επένδυση. Γι' αυτό έχω φέρει το πράσινο, μπορούσαμε να βάλουμε και την επένδυση. Να βάλουμε την επένδυση και να το κόψουμε μετά έτσι γύρω-γύρω και να το κολλήσουμε, θα είναι πιο εύκολο. Με κόλλα δεν κολλιέται ή ράβεται. Ποιο. Τώρα άμα θέλουμε να το κάνουμε μια καρφίτσα. Τώρα θα δεις πώς θα γίνει. Και μετά μπορούμε να κολλήσουμε αυτό της καρφίτσας από πίσω ή να το ράψουμε που ναι, το ναι, πιαστράκι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, περίμενε να δεις. Πώς το κάνουμε. Με μία βελόνα και ένα σφουγγάρι. Δεν το βάζουμε στο ψυγείο με σόδα που έλεγες πριν να μαζεύει τις οσμές. Το κάνουμε για την πλούζα μας. Okay. Το βγάζουμε από το ψυγείο. Ναι, ναι, ναι. Και αρχίζουμε να διακοσμούμε τις μπλούζες μας, να φτιάχνουμε τα κοσμήματά μας. Να βάλουμε και τέτοια, να βάλουμε και μπιλίτσες μέσα στο... Τι μπιλίτσες? Πώς τα λένε αυτά που έχει μέσα η Μαργαρίτα στο κέντρο, πώς τα λένε αυτά? Α, τα καλέ τους, δεν είναι δεν λες τους ηλιοσπορούς? Όχι, βρε παιδί μου. Α, και εγώ. Θέλω να το κάνω έτσι. Να την κάνω σούπερ, περίμενε. Α, κάτι, βάση περιπτώσει, ναι. Ναι, να έχει ένα σχέδιο. Σ' αρέσει αυτό που έφτιαξα? Είσαι ωραίο, φοβερή. Φοβερή. Λοιπόν, κάτσε το κάνω γρήγορα. Πόση ώρα έχουμε? 10 λεπτάκια. Α, ωραία, πότε προλαβαίνουμε να το φτιάξουμε? Λες. Γιατί όχι. Εμένα με ενδιαφέρει να δω πώς ξεκολλάει αυτό από εκεί. Αυτό θα κάνω εγώ τώρα. Δεν θα κάνω πολλά σπουδαία πράγματα. Θα κοιτάξω μόνο να δω, να το προχωρήσουμε, να μπορέσουμε να το ξεκολλήσουμε, να δεις πόσο εύκολο γίνεται. Λίγο-λίγο προσθέτουμε. Καλά έχεις κάνει και έχεις πάρει μεγάλο σφουγγάρι πάντως. Ξέρεις, θα μου πεις εσύ. Ναι. Γιατί με το μικρό, με τη μικρή επιφάνεια δεν. Θέλει μεγάλο σφουγγάρι, σαν από αυτό το που πλέουμε τα αυτοκίνητα, ξέρω εγώ. Θέλει να μην είναι πολύ τρίπιο το σφουγγάρι, να είναι έτσι. Ναι. Σφιχτό. Εγώ να πω ότι βλέπετε εκεί πέρα συνέχεια από κάτω που λέει Μαρίνα Σεραφιμίδου παπάκι yahoo.com να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να δείτε, άμα έχετε προτάσεις, άμα έχετε χόμπι που θέλετε να μας το δείξετε, κάτι που, ό,τι θέλετε. Έτσι δε, εμείς είμαστε ανοιχτοί και στην επικοινωνία ή να έρθετε και από εδώ ή να μας πείτε τι θέλετε να δείξουμε, εδώ, πράγματα και θάματα μπορούμε να κάνουμε εδώ. Μαρίνα Σεραφιμίδου, παπάκι yahoo.com είναι το mail της εκπομπής, εντάξει, οπότε το βλέπετε εκεί συνέχεια, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, σημειώστε το. Μπορεί να το ξέρετε και απ' έξω, βέβαια. Α, ωραία την κάνεις. Θέλω να ομολογήσω. Δεν είναι τώρα η καλύτερη. Απλώς θέλω να το κάνω, να το φτιάξουμε γρήγορα. Ναι, ναι. Να την βγάλουμε, να δεις πώς μπορεί να γίνει... Επίσης να πω, γιατί ένα τα θυμάμαι και εμένα μου έρχεται τώρα, ας πούμε, ότι ό,τι κάνουμε εδώ με τους καλεσμένους μας, με τη Λίδια, με όλους καλεσμένους μας, θα το βρείτε στο YouTube, στο κανάλι της Ζούγκλας TV, Ζούγκλα TV στο YouTube, επίσης και στη σελίδα μέσα σε όλα στο Facebook. Εγώ τα ανεβάζω όλα. Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο να το ξαναδείτε, αν δεν έχετε καταλάβει κάτι κτλ. Ή με ρωτάτε μέσω mail, ξαναβλέπετε το βίντεο στο Ζούγκλα TV στο YouTube ή και στο μέσα σε όλα στο Facebook που ανεβάζω όλα τα βίντεο. Όλα τα βίντεο είναι εκεί, να το ξέρετε. Όπως ευχαριστώ πάρα πολύ που ανεβάζεις και στη δικιά μας σελίδα την όλες τις εκπομπές που κάνουμε μαζί. Στο Λαφέ. Στη σελίδα του Λαφέ στο Facebook. Στο Facebook. Βέβαια, τα ανεβάζουμε εκεί πέρα και έχουμε like, πολλά like. Κάντε κάνα like.
Κοίταξε. Θέλει να το σηκώσω τώρα και να φτιάξουμε μετά τη συνέχεια την μπλούζα ή θέλει να το προχωρήσουμε? Όχι, να το προχωρήσουμε, να το τελειώσουμε. Έχουμε άλλα 5 λεπτάκια που θα το κάνουμε. Ένα πεταλάκι ακόμα θέλει. Και να το σηκώσουμε γιατί εντάξει. Ναι. Όχι, πρέπει να γίνει λίγο πιο παχύ όλο για να μπορεί να σηκωθεί. Γιατί άμα είναι. Άμα είναι λίγο έτσι, μπορεί να μας φύγει κιόλας. Να μην έχει μπλεχτεί καλά, κατάλαβα. Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, θα έβαζα από κάτω αυτή την ενίσχυση. Άλλο είναι αυτό. Άλλη τεχνική. Η κάθε τεχνική έχει το δικό. Δηλαδή, ναι. Με το αλλά γίνεται, κάνεις... σου λέει και έτσι, ρε παιδί. Έτσι, ακριβώς. Γίνεται και έτσι. Δεν είναι ότι θέλεις μόνο. Όταν θέλεις να βάλεις το άλλο. Μπορεί να κόψεις μια πεταλούδα για να την ενισχύσεις. Ναι. Αλλά γίνεται και έτσι. Αυτό θέλω να σου πω. Που αυτό που μπορούμε να το βάλουμε, το τι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει καρφίτσα, μπορεί να μπει πάνω σε ένα κολιέ, να βάλουμε ένα μαλλί διπλό-τριπλό και να το μακρύ και να φτιάξουμε. Να κάνουμε συνέχεια μοτίφ εδώ πέρα, έτσι ακριβώς. Ξέρω εγώ, και να το φτιάξουμε μια με αλυσίδα με ό,τι θέλουμε. Με αυτές τις. Mm-hmm. Ναι. Και όλα αυτά μετά θα κάνουμε με νερό και σαπούνι για να μπορέσουμε να τα σταθεροποιήσουμε, έτσι. Να το δείξουμε αυτή την τεχνική, γιατί δεν την έχουμε δείξει. Ποια? Με το νερό και με το σαπούνι τι κάναμε. Τώρα έκανα εγώ που έδειχνα ότι έκανα το μπαλάκι. Ναι, αυτό. Αυτό πώς το κάνουμε. Αυτό πρέπει να το κάνω έτσι με τα χέρια μου, να το έχω μια λεκάνη, να είναι πιο εύκολο. Πόση ώρα θα το κάνεις και μέχρι να. Ναι, έτσι, να το νιώσω ότι έχει γίνει. Ένα. Ναι. Σαν να έχει γίνει ένα. Ναι. Να μην είναι έτσι. Να είναι πολύ βρεμένο. Α, μάλιστα. Να είναι με πολύ νερό βρεμένο. Και λίγο σαπούνι και το πατάς έτσι. Βρέχεις τα χέρια, το πατάς. Βρέχεις τα χέρια, το πατάς, το πατάς μέχρι να γίνει μουσκεμά. Έτσι. Μέχρι να γίνει μουσκεμά. Έτσι. Και μετά το αφήνεις και στεγνώνει. Ναι. Και. Το αφήνεις και στεγνώνει. Το πλένουμε στα μάλινα, δεν το πλένουμε με. Όχι, βέβαια, ναι, στα χέρια. Δεν είναι ότι να το πιάσει, να το ρίξει στο πλυντήριο και να το. Ή μπορεί να το βάλουμε στο πλυντήριο χωρίς στύψιμο. Στο πλυντήριο χωρίς στύψιμο. Το βγάζεις αυτό και αφήνεις τα λάρια να στύπονται μετά. Έτσι, να μην χαλάσουμε και τα δημιουργήματά μας. Ναι. Άλλωστε, είδες που σου λένε πολλά ρούχα, το χειμώνα είναι θέλει ένα στεγνό καθάρισμα. Δεν είναι όλα τα ρίχνεις μέσα στο πλυντήριο και τελειώνει. Δεν είναι το. Α, δεν μπορώ εγώ με το στεγνό καθάρισμα. Βαριέμαι. Ή τα πλένω στο χέρι, τα πιο έτσι. Καλά, άμα θέλει ένα στεγνό καθάρισμα, το εννοείται κάτι πιο καλό. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω τώρα να το βγάλω. Σιγά-σιγά. Μας φύγει. Δεν πάει πουθενά. Με το χεράκι μας δηλαδή. Βλέπεις σιγά-σιγά. Μάλιστα. Τέλειο. Να το. Εντάξει. Ναι. Και τώρα. Με νερό και σαπούνι. Δεν το βουτάς μέσα. Πρέπει να το κάνουμε έτσι. Πρέπει έτσι. Λίγο-λίγο, ε. Λίγο, αλλά τώρα δεν έχω και πολύ χώρο για να μπορώ να το δείξω καλά. Πώς μπορώ να το μουλιάσω. Όχι, μας το δείχνεις ούτως ή άλλως. Μουλιάζεις. Δεν το βουτάς όλο μέσα με τη μία. Όχι. Το κάνεις σιγά-σιγά και το πατικώνεις κιόλας. Ναι. Και μάλιστα να κάνουμε και ύφασμα, βάζουμε και τούλι και το κάνουμε να πατικωθεί και να έχει πάρα πολύ. Για νερό. Να πατικωθεί. Ναι. Θέλει δηλαδή, ναι, και δύναμη. Έτσι, για να μπορεί να. Δύναμη για να έρθει να γίνει, ναι, σαν τσόχα το, ναι, μαλλί. Να γίνει τσόχα. Να μην είναι καθόλου μαλλί. Να είναι τσόχα. Ναι, αυτό. Να είναι όπως είναι το αυτό. Όχι μόνο, το άλλο. Το πράσινο. Το πράσινο. Αυτό. Όσο βάζουμε, τόσο γίνεται πιο σφιχτό. Τέλεια. Μπορεί να κάνεις μία καρφίτσα. Ναι. Βλέπεις. Μπορείς να κάνεις σκουλαρίκια. Μπορείς να κάνεις σκουλαρίκια. Μπορείς να κάνεις δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι. Βραχιόλι. Βραχιόλι, τα πάντα. Εδώ, δαχτυλίδι. Τεράστιο δαχτυλίδι, βέβαια, ναι, εντάξει. Γιατί μοιράζεις, τη μόδας είναι. Αμέ, εμένα μου αρέσουν αυτά, τα εντυπωσιακά. Ναι. Πώς φάνηκε λοιπόν η τεχνική που έφερα σήμερα? Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίντια. Είσαι καταπληκτική. Λοιπόν, λαφέ Περικλέους. 56, χολαργός. Στο χολαργό και δωρεάν, σεμινάρια κάθε Τετάρτη. Απόγευμα, 6, απόγευμα. 8, λαφέ. Τηλέφωνο είναι 210-6532-014.
Και θα είσαι μαζί μας τώρα την άλλη εβδομάδα να μας δείξεις καινούργιες τεχνικές. Έτσι. Ή μπορεί να φτιάξουμε σκουλαρίκια με τα. Με τα μπαλάκια. Με τα μπαλάκια που φτιάξαμε ή να φτιάξουμε δαχτυλίδια. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ. Εδώ φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ που μας είδατε και θέλω να πω ότι ευχαριστηθήκατε, έτσι. Δεν μπορείτε να πείτε. Δεν σας έχω καθόλου παραπονεμένους, αλλά σας έχω μέσα όλα. Πολλά φιλάκια, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό απόγευμα, να περνάτε καλά. Θετικές σκέψεις, μη στενοχωριέστε. Αύριο πάλι 3 και κάτι.